Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε ζωντανά εδώ στο Start με τη Σοφία Καρύδη μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα και πάλι, Σοφία. Καλησπέρα, Ηρώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα προσεγγίσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια με τον κορονοϊό, την πορεία της πανδημίας στη χώρα, την οικονομική δραστηριότητα, την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Γιατί το βλέμμα είναι στραμμένο στις 15 Μαΐου, που επίσημα ανοίγει η σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά και τις ανακοινώσεις της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς μιλάμε για την παραδοσιακή αγορά, τουλάχιστον σε επίπεδο Κέρκυρας, αλλά και μια αγορά η οποία είναι βασική και για την χώρα. Πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για τις αεροπορικές εταιρείες, τις πτήσεις, ότι μελιγενέστε. Πολλά δημοσιεύματα και τώρα. Έχουμε λοιπόν ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι έχουν ξεκινήσει οι ακυρώσεις, όχι πολλές, αλλά έχουν ξεκινήσει. Από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας μετά και τις ανακοινώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, εδώ είναι μια κυρία η οποία είναι η Κωνσταντίνα Σβήνου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και πρόεδρος του ΙΤΕΠΕ, τέλος πάντων κλπ. Η ΤΟΥΗ Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, με προφορική ενημέρωση προς τους συνεργάτες της στην Ελλάδα, ανέφερε ότι έχει τις πρώτες ακυρώσεις μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, αλλά και οριστική απόφαση αναφορικά με το αν θα υλοποιήσει το πρόγραμμά της για ταξίδια προς Ελλάδα το Μάιο, θα λάβει από Δευτέρα ανάλογα με τον αριθμό των ακυρώσεων. Ακόμα είμαστε σε εξέλιξη. Ναι. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα είναι το πορτοκαλί, καθώς θα πρέπει να κάνουν και τεστ πριν έρθουν, και τεστ πριν γυρίσουν και την καραντίνα. Την καραντίνα. Η δεκαήμερη καραντίνα νομίζω ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Συν το κόστος το οποίο ανεβαίνει για την διενέργεια αυτών των τεστ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό το εξηγεί και το δημοσίευμα ακριβώς πόσο βγαίνει. Δηλαδή, για πες μας λίγο, δώσ' μας μια εικόνα. Λέει ότι ο Βρετανός τουρίστας επιστρέφοντας στην Αγγλία μπαίνει σε 10 ημέρες κατοίκων περιορισμό, ενώ πρέπει να έχει αρνητικό τεστ πριν την επιστροφή, 60 ευρώ σε τεστ που θα κάνει παραδείγματος χάρη στην ΚΟ, και δύο PCR τεστ και 2 και 8 ημέρες μετά την επιστροφή, σύνολο 240 ευρώ. Η επιλογή της Ελλάδας, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται πιο δύσκολη. Δεν θέλει άλλος να ταλαιπωρηθεί, θέλει να ξεκουραστεί και να είναι και ασφαλής. Ακριβώς, και αυτό είναι το ζητούμενο. Η ασφάλεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πώς θα επιλέξει κάποιος τις διακοπές του. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανταγωνιστικοί προορισμοί. Ας μην πούμε περισσότερα εμείς. Πάμε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Ισάκ Καρυπίδης μέσω Skype, τον οποίο για μία ακόμα φορά ευχαριστώ θερμά. Ισάκ, να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο. Καλησπέρα. Δεν σας άκουγα από την αρχή, αλλά να σας πω ότι εχθές ανακοινώθηκε το τριζωνικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, το πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, το οποίο ουσιαστικά ξαναμπαίνει σε εφαρμογή. Και η Ελλάδα εντάχθηκε στην πορτοκαλί κατηγορία, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι από εδώ και πέρα όποιος έρχεται από την Ελλάδα στην Αγγλία, ακόμα και Βρετανός πολίτης που κατέβηκε για να κάνει τις διακοπές του, θα πρέπει να, πρώτα απ' όλα, να έχει κάνει ένα τεστ 3 μέρες τουλάχιστον πριν την αναχώρησή του από την Ελλάδα, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την ανάλογη φόρμα που συμπληρώνουν όλοι όσοι ταξιδεύουν την περίοδο του κορονοϊού, και όταν φτάσει εδώ θα πρέπει να πάει κατευθείαν στο σπίτι του και να μείνει εκεί απομονωμένος για 10 ημέρες. Την πέμπτη ημέρα έχει το δικαίωμα, εάν θέλει, να πληρώσει, να κάνει ένα τεστ, και αν αυτό βγει αρνητικό θα είναι ελεύθερος να κυκλοφορήσει. Και φαντάζομαι, Ισάκ, ότι αυτό όλο είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας σε κάποιον ο οποίος επιθυμεί να κάνει τις διακοπές του, αλλά δεν θα βάλει την Ελλάδα ως πρώτο προορισμό, και με θέμα οικονομικό, αλλά και με θέμα ταλαιπωρίας μετά με την καραντίνα. Σωστό είναι αυτό, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να χάσεις και 10 μέρες από τη δουλειά σου, αν πηγαίνεις στη δουλειά σου, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι στην πορτοκαλί κατηγορία έχει μπει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Γαλλία, προορισμοί δηλαδή που το καλοκαίρι οι Βρετανοί παραδοσιακά τους επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Η μόνη χώρα που δεν μπήκε και μπήκε κατευθείαν στην πράσινη κατηγορία είναι η Πορτογαλία, από τις χώρες που μας ενδιαφέρει τουριστικά, τουλάχιστον άμεσα. Η Τουρκία μπήκε στην κόκκινη κατηγορία, το οποίο κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για τους Βρετανούς να πάνε να ταξιδέψουν, να κάνουν διακοπές τους στην Τουρκία. Γιατί αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν θα γυρίσουν εδώ θα πρέπει να μπουν σε ξενοδοχείο καραντίνας και να πληρώσουν για 10 μέρες, 10 βραδιές, οι οποίες είναι ένα κόστος το οποίο φτάνει γύρω στα 1.500 ευρώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα τεστ που πρέπει να πληρώσουν. Και αυτό έχει δημιουργήσει και ένα θέμα στο τελικό του Champions League, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, και τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των Αγγλικών και των Τουρκικών αρχών, μήπως και τελικά μεταφερθεί ο τελικός εδώ στο Wembley, στο Λονδίνο.
Και υπάρχουν ήδη οι πρώτες πληροφορίες για ακυρώσεις κρατήσεων μετά και την εξέλιξη αυτή. Λίγο πολύ το περιμέναμε, δεν θεωρώ ότι ευνηδιαστήκαμε. Είχαμε όμως και μια ελπίδα μήπως κάτι αλλάξει. Ή ναι, μήπως τα νησιά τοποθετηθούν σε άλλη κατηγορία. Στην πράσινη ίσως, στην πράσινη, ίσως μεμονωμένα. Αλλά... Σωστά το λες. Λίγο πολύ το περιμέναμε. Υπήρχαν δημοσίευματα στο Βρετανικό Τύπο που μας προετοίμαζαν ότι η Ελλάδα θα μπει στην Πορτογαλική κατηγορία. Αλλά να σας πω το καλό, το θετικό, ότι σε 3 εβδομάδες θα αναθεωρηθεί αυτή η λίστα και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της κάθε χώρα θα ανέβει ή θα κατέβει η κατηγορία. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε όλοι μας η Ελλάδα να μπει στην πράσινη κατηγορία, αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από το πώς θα πάνε τα επιδημιολογικά στοιχεία στην Άρα, Ελλάδα. Άρα επί της ουσίας εξαρτάται και από όλους εμάς εδώ στην Ελλάδα το πώς θα εξαρτηθεί και θα κυλήσει η υπόθεση, γιατί και εδώ στην Κέρκυρα το τελευταίο διάστημα καταγράφουμε μια αύξηση νέων μολύνσεων από συγχρονισμούς, εικόνες που δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα, προβληματίζουν και υγειονομικά και βέβαια στο σκέλος της οικονομίας άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρισμό. Άρα από εμάς εξαρτάται και από τη δική μας στάση. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίες εξετάζει το σύστημα που έχει αναπτύξει το Ηνωμένο Βασίλειο? Ένα είναι το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού. Ναι. Αυτό θα πρέπει να αυξηθεί κι άλλο. Και το δεύτερο είναι φυσικά το ποσοστό διάδοσης του ιού μέσα στη χώρα. Αυτό θα πρέπει να μειωθεί. Εάν αυτά τα δύο πράγματα καταφέρουμε να τα καλύψουμε, να αυξήσουμε δηλαδή τους εμβολιασμούς και να μειώσουμε, το οποίο είναι και αλληλένδετο εδώ που τα λέμε, να μειώσουμε τη διάδοση του ιού εντός της Ελλάδας, τότε είναι πολύ πιθανόν η χώρα μας να μπει και στην πράσινη κατηγορία σύντομα. Ισάκ, η εικόνα τώρα στη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τους εμβολιασμούς, τις νέες μολύνσεις, ποια είναι σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν? Εδώ τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αρκεί να σου πω, Ιρώ, ότι πλέον μετράμε διψήφιους, καμιά φορά και μονοψήφιους νεκρούς την ημέρα. Την προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, είχαμε μόλις ένα νεκρό από κορονοϊό, ενώ το Φεβρουάριο υπήρχαν μέρες που μετρούσαμε πάνω από 1.700 νεκρούς. Άρα το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο έχει προχωρήσει καταπληκτικά κατά την προσωπική μου άποψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει βοηθήσει στο να βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα της χώρας και γι' αυτό το λόγο άρονται και τα περιοριστικά μέτρα, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τζόνσον από τα τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι εδώ στη Βρετανία από τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι και τις αρχές Απριλίου τα πάντα ήταν κλειστά και τα μέτρα ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Έγινε ό,τι έγινε, ακολούθηκε και ένα πολύ καλό πρόγραμμα εμβολιασμού και τώρα πια είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στις ΠΑΠ, να πάμε και στα εστιατόρια, σε ΠΑΠ και εστιατόρια τα οποία δεν θέτουν εξωτερικούς χώρους, γιατί ακόμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους, να ταξιδέψουμε για διακοπές στο εξωτερικό, έστω και με αυτές τις προϋποθέσεις. Ναι. Αυτά απαγορευόταν δια νόμου. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα για να κάνουμε διακοπές μέσα στο χειμώνα. Τώρα επιτρέπεται, αλλά βέβαια με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει και να ρισκάρει, βέβαια, Ακριβώς. η Μεγάλη Βρετανία μια αλλαγή αυτή τη εικόνα που το τελευταίο διάστημα τα έχει καταφέρει και πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ γρήγορα εμβολιάστηκαν από δημοσιεύματα που έχω δει. Έγινε πάρα πολύ Μα γρήγορα. Μα μόνο και μόνο οι αριθμοί που λέει ο Ισάκ τι ίσχυε και τι ισχύει σήμερα σε σχέση με του θανάτου είναι νομίζω ενδεικτικό του πόσο καλά τα έχουν καταφέρει. Ναι, έτσι ακριβώς. Έχει εμβολιαστεί πάνω από το 65% του ενήλικου πληθυσμού με μία δόση του εμβολίου και πάνω από 20%, δεν το έχω απρόχειρο το νούμερο, και με τις δύο δόσεις. Ενώ η κυβέρνηση υπολογίζει ότι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο, θα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση όλοι οι ενήλικες που το επιθυμούν. Φυσικά, γιατί και εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, όπως σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Τώρα, Ισάκ, όταν ανακοινώθηκαν αυτές οι κατηγορίες, το κλίμα σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως θα ταξιδέψουν, επηρέασε την Ελλάδα? Δηλαδή, υπήρξαν δηλώσεις, κινήσεις σε σχέση με τη χώρα μας? Όχι, πρέπει να σου πω. Γιατί πάνω κάτω το γνωρίζαμε από δημοσιεύματα 2 με 3 εβδομάδες ότι εκεί πάει το πράγμα και φαινόταν κιόλας. Δηλαδή, αν κάποιος βλέπει πώς πηγαίνει η επιδημιολογική κατάσταση κάθε χώρας, μπορεί να καταλάβει. Ναι, και την εξέλιξη. Ναι, που η Αγγλία θα την εντάξει. Να σου πω βέβαια από την άλλη το πολύ θετικό ότι τη Δευτέρα έρχεται εδώ στο Λονδίνο ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού, ο οποίος θα μείνει μάλιστα 3 ημέρες και θα έχει διάφορες επαφές, όχι μόνο με στελέχη της Βρετανικής κυβέρνησης, αλλά και με παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της Βρετανίας. Μαθαίνουμε ότι θα δώσει και συνεντεύξεις σε μεγάλα
δίκτυα εδώ στο Λονδίνο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό το κάνει σαν μια ίστατη προσπάθεια ώστε να ανατρέψει το κλίμα από τη Βρετανία προς την Ελλάδα, να ανατρέψει το κλίμα. Και το κλίμα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι υπόσχεται κάθε υπουργός, έχει να κάνει με το πώς πηγαίνουν τα επιδημιολογικά στοιχεία. Τα στοιχεία, όσο και να θέλουμε εμείς να πούμε κάποια πράγματα, είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κάποιος, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Ακριβώς. Σωστά, σωστά το λες. Μάλιστα. Άρα, περιμένουμε λοιπόν σε 3 εβδομάδες από σήμερα να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση της χώρας μας και αν θα αλλάξει η εικόνα και η κατηγορία από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας. Μέχρι τότε αναμονή και στις κρατήσεις και σε ό,τι άλλο μπορεί να περιμέναμε αυτό το διάστημα. Θα υπάρξουν και οι θαραλέοι, φαντάζομαι, που και με καραντίνα και με τεστ θα έρθουν, θα είναι πολύ λιγότεροι βέβαια από τους επισκέπτες που θα ταξίδευαν υπό άλλες συνθήκες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει μετά τις 17 Μαΐου. Αν βάλουμε 3 εβδομάδες μετά τις 17 Μαΐου, δηλαδή από τα μέσα... Λίγο πολύ, ναι. Αν πάμε στην πράσινη λίστα, θα μπορεί ο κόσμος, ναι. Θα μπορούν οι Βρετανοί άνετα να έρθουν, να έχουν τον περιορισμό της καραντίνας, γιατί πάλι θα πρέπει να πληρώσουν για το τεστ επιστροφής, πάλι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα. Πάλι θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Απλά είναι το δεκαήμερο της καραντίνας ουσιαστικά που είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Σωστά. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό μόνο θα καταργηθεί από μέσα στην πράσινη λίστα. Αυτή είναι η διαφορά της πράσινης με την πορτοκαλί λίστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ισάκ, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για την απόψινή μας σύνδεση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας εδώ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ από το Λονδίνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι Ισάκ Καρυπίδης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Αντένα για πάρα πολλά χρόνια. Εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος και του Start. Λοιπόν, σαφέστατος, ξεκάθαρος ο Ισάκ. 3 εβδομάδες. Υπομονή. 3 εβδομάδες σκοτάδι. Και εξαρτάται από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας το αν θα αλλάξουμε κατηγορία. Ναι, μεν ο κύριος Θεοχάρης θα βρεθεί στο Λονδίνο, αλλά ό,τι και να κάνει. Τώρα μόνο, ναι. Αν δεν αλλάξει εικόνα, δεν αλλάζουμε κατηγορία. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πολύ ξεκάθαρο, Ιρό, και να σου πω, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γρήγορα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Όλοι έχουμε κουραστεί. Αν διορθώνεται τώρα αυτό, έτσι. Κοίταξε, Σοφία, το θέμα του κορονοϊού, λένε από την αρχή οι ειδικοί, ότι κινείται σε μια πολύ λεπτή ισορροπία. Πολύ εύκολα μια καλή εικόνα αλλάζει και γίνεται άσχημη. Και μετά πιο δύσκολα μια αρνητική εικόνα επιστρέφει σε καλά επίπεδα. Το περιθώριο είναι συγκεκριμένο. Είναι 3 εβδομάδες που θα πω κάτι που θα το ακούσουν οι τηλεθεατές και ενδεχομένως να χαμογελάσουν. Είναι κρίσιμες αυτές οι 3 εβδομάδες. Ακριβώς. Γιατί ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα για 2 κρίσιμες εβδομάδες στη διάρκεια του ενός, τουλάχιστον πρώτου χρόνου της πανδημίας. Αλλά είναι όντως πολύ κρίσιμο το διάστημα, γιατί ναι μεν τυπικά ανοίγουμε 15 Μαΐου. Όλοι όμως έλεγαν ότι από αρχές Ιουνίου και μετά θα δούμε τους επισκέπτες στη χώρα και στα Ιόνια εδώ στην περιφέρειά μας και στην Κέρκυρα. Αν δεν τα καταφέρουμε με την Βρετανική αγορά, θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα όμως. Μεγάλο σοκ. Και να σου πω ότι η Ιταλία ετοιμάζει ολόκληρο σχέδιο για να μας ανταγωνιστεί. Το τελευταίο δημοσίευμα ήρθε τώρα στα χέρια μου. Ναι. Η Σικελία, η Καμπανία με κύρια πόλη την Νάπολη έχουν ξεκινήσει διαδικασία εμβολιασμού με AstraZeneca σε όλους τους κατοίκους με σκοπό να τραβήξουν όσο πιο πολύ κόσμο μπορούν από την Ελλάδα. Το λέει ξεκάθαρα μέσα. Ναι, γιατί είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ο όποιος ταξιδιώτης επιλέγει προορισμούς που θα νιώσει ασφαλής. Και αυτό έχει 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, δηλαδή αν έχει χαμηλά τις νέες μολύνσεις και τους θανάτους. Και ο άλλος είναι πόσος είναι ο αριθμός των εμβολιασμένων κατοίκων αυτής της χώρας που πάει και επιλέγει για τις διακοπές. Και εμείς κάνουμε ένα σπριντ βέβαια. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Προσπαθεί. Ανοίγει συνεχώς εμβολιαστικά κέντρα νέα. Ήρθε και το μονοδοσικό του Τζόνσον. Υπάρχει ένα θέμα με τις μεγαλύτερες ηλικίες που ακόμα είναι γύρω στο 60% οι εμβολιασμένοι άνω των 65 ετών. Πολύ καλά πάνε οι νεαρότερες ηλικίες. Οι νεαρότερες 30-39 και οι 40-49. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι 3 εβδομάδες. Γιατί και εδώ στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα και πριν υπάρξει ανακοίνωση των 43 κρουσμάτων, για να μην τα συνδέσουμε, υπήρξε μια κύρωση 2.000 ατόμων σε ξενοδοχείο του Νότου, εκεί που είχαν προετοιμαστεί και τα μαγαζιά,
έκαναν και προσλήψεις για να περιμένουν τους επισκέπτες και χωρίς αιτιολογία έγινε ακύρωση. Ξέρουμε από ποια εθνικότητα ήταν. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά προβλημάτισε. Και βέβαια από την αρχή όλοι έλεγαν ότι θα στοχεύσουμε στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ναι. Πόσο μπορούν να σώσουν την παρτίδα σε μια ήδη τραυματισμένη κατάσταση, είναι ζητούμενο. Ζητούμενο και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι. Είδες, έχουμε ανατροπές. Δηλαδή, mm-hmm. εκεί που ήμασταν σε μια ωραία πορεία, μιλάω σε τοπικό επίπεδο τώρα, ναι. σε μια ωραία πορεία, έγινε αυτή η ανατροπή. Γιατί ο κόσμος κουράστηκε. Είναι και ο αστάθμιστος ανθρώπινος παράγοντας. Προφανώς. Κουράστηκε. Εγώ σέβομαι την κούραση και κουρασμένοι είμαστε όλοι. Δεν υπάρχει νομίζω κάποιος. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Και οι άνθρωποι που βγήκαν και οι άνθρωποι που παραμένουν στο σπίτι, όλοι κουρασμένοι είναι. Απλά ας αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και σε επίπεδο υγειονομικό. Ναι. Αρκετοί από αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται κατά καιρού στο νοσοκομείο, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Ναι. Και δεν μιλώ για μεγάλες ηλικίες, 70, 75, 80, μιλά και για 50, που ακόμα ενδεχομένως δεν έχει έρθει και η σειρά τους, οι νεότερες ηλικίες. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Κυρίως είναι ζήτημα υγείας, ζωής και θα το βάλω ισότιμο και ζήτημα επιβίωσης πια. Όσοι άνθρωποι δεν πήραν το 534 γιατί δεν άνοιξαν επιχειρήσεις, δεν δούλεψαν ξενοδοχεία πέρσι. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη. Λοιπόν, θα μείνουμε στα του τουρισμού. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα προσεγγίσουμε το ζήτημα ξανά. Ναι. Αυτή τη φορά θα δούμε σε τοπικό επίπεδο τι λένε φορείς και παράγοντες, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Άρα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, επιστρέψαμε ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start με τη Σοφία Καρίδη στο στούντιο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε για τα ζητήματα του τουρισμού και πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Βαρούχο, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σε αυτή την τηλεφωνική πρόσκληση. Είμαστε λίγο θορυβημένοι με την απόφαση βέβαια της Μεγάλης Βρετανίας και με το γεγονός ότι και λόγω των τελευταίων ημερών και όσων συνέβησαν στο νησί έχει πάρει διάσταση το γεγονός σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωση ότι μπορεί και να πληρώσουμε λίγο ακριβά τις ημέρες του Πάσχα με τα κρούσματα που καταγράφονται τις νέες μολύνσεις σε τοπικό επίπεδο. Η δική σας αίσθηση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα ποια είναι, πώς θα κινηθούμε από εδώ και μπρος? Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Καμία σχέση το συνοστισμό του Πάσχα με την απόφαση τη Αγγλία. Όχι, βέβαια, εννοείται. Καμία σχέση, εννοείται. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Α σχολιάσουμε το πιο σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι η απόφαση τη Αγγλία να μην είμαστε την πράσινη ζώνη σαν προορισμό, σαν Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό δείχνουν οι τηλεθεατές γνωρίζουν τι σημαίνει. Σημαίνει στην ουσία ότι έχουν κάποιου φραγμού οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες. Το να ταξιδέψουν στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται, αλλά να το πούμε λαϊκά, τους το κάνουν δύσκολο. Έτσι. Θα πρέπει να έχουν κάποιες περισσότερες τεστ, θα πρέπει να όταν θα γυρίσουν να καθίσουν σε κάποια καραντίνα, ανάλογα δηλαδή με το χρωματισμό ακριβώς του κάθε προορισμού. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που αλλάζει. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Εγώ προσωπικά προτρέπω όλους τους συμπολίτες μας να ξεκινήσουν να δηλώνουν συμμετοχή στον εμβολιασμό. Διότι είναι πολύ σημαντικό, η χώρα μας χαρακτηρίζεται αν είναι πράσινη, κόκκινη, πορτοκαλί και ούτω καθεξής από τα ποσοστά εμβολιασμένων. Οπότε ένα κριτήριο είναι αυτό φυσικά. Ένα και ένα άλλο βέβαια είναι οι νέες μολύνσεις, οι θάνατοι που καταγράφονται και η επιδημιολογική εικόνα καθημερινά. Πάρα πολύ ωραία. Όμως τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, εκτός από να έχουμε την ατομική μας ευθύνη και να προσέχουμε, διότι δεν νομίζω ότι φταίει το ευαγγελικό για την εξάπλωση του κορονοϊού στην Κέρκυρα, φταίει ότι κάποια στιγμή χαλαρώσαμε όλοι μας. Ναι. Χαλαρώσαμε όλοι μας. Θεωρήσαμε ότι εντάξει, δεν είναι καλοκαίρι, όλα καλά. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να έχουμε εκτός από την ατομική ευθύνη να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να εμβολιαζόμαστε κι εμείς, έτσι ώστε αυτό το ποσοστό να ανέβει. Αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα, όπως το ξέρω, είναι γύρω στο 20% του πληθυσμού. Σωστά. Γίνεται όμως μια μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση και από τους υγειονομικούς, έτσι ώστε αυτοί οι αριθμοί να ανέβουν.
Οπότε είναι χρέος μας να προχωρήσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε ασφαλείς προορισμός, να δείξουμε ότι έχουμε εμβολιασμένους κατοίκους, εμβολιασμένους εργαζόμενους και να δίνουμε ασφάλεια σε χώρες όπως η Αγγλία που είναι λίγο αυστηρές απέναντί μας. Mm-hmm. Ένα άλλο κομμάτι που ήθελα να πω είναι ότι ούτως ή άλλως είχαμε δει ότι οι μεγάλοι tour operators ξεκινήσουν να ταξιδεύουν τέλη Ιουνίου στην Ελλάδα. Είδαμε μια ανακοίνωση του ΔΕΤΟΥ ότι θα ξεκινήσει 24 Ιουνίου. Ναι. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία με μεγάλους tour operators όπως η ΔΕΤΟΥ και η προσπάθειά μας είναι αυτό που χάσαμε τον Ιούνιο, που θα χάσουμε τον Ιούνιο, γιατί δεν αλλάζει από μια νέα φινάλη. Δεν αλλάζει από μια νέα φινάλη διατήρηση, να το κερδίσουμε τον Οκτώβριο. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και από εμάς και από τους φορείς φυσικά και από όλους τους επαγγελματίες. Δεδομένο είναι ότι η χρονιά θα κληθεί να είναι δύσκολη, δεν θα αλλάξει κάτι την άλλη μέρα το πρωί. Έχουμε χάσει ήδη το Πάσχα, τον εσωτερικό μας τουρισμό, αυτή την έναση την οικονομική του Πάσχα. Και από ό,τι φαίνεται, χάνεται και το πρώτο καταστήμα του Ιωνίου. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι προγραμματισμένοι mm-hmm. σχέσεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, διάβαζα πρόσφατα δηλώσεις του κ. Μίχαλου, του πρόεδρου του ΕΒΕΑ, που έλεγε ότι και φέτος, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο Έλληνας επισκέπτης, ο Έλληνας τουρίστας, θα είναι ο καλύτερος πελάτης των ξενοδοχείων της χώρας μας. Έχουμε επενδύσει στον εσωτερικό τουρισμό. Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουμε από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, από τους tour operators που πολύ σωστά επισημάνονται ότι τέλη Ιουνίου θα ξεκινήσουν και ελπίζουμε να καταλήξουμε στον Οκτώβριο. Στον εσωτερικό τουρισμό έχουμε επενδύσει. Ναι, το περιβάλλον, το προϊόν το δικό μας, θέλω να στιγμή, στα καλύτερά του, το 10% του τζίρου είναι ο εσωτερικός τουρισμός. Mm-hmm. Στα καλύτερά του. Μιλάμε μαζί με το Πάσχα. Ναι. Δεν ξέρω αν το στατιστικό είναι σωστό, είναι 10% ή 9% του τζίρου, αλλά φανταστείτε πόσο μάλλον σε περίοδο κορονοϊού και χωρίς το Πάσχα που είμαστε διάσημοι, γιατί αυτό είναι το πλάνο μας για τον εσωτερικό τουρισμό, πόσο mm-hmm. δύσκολο είναι να φτάσουμε το 10% του τζίρου. Οπότε όσο καλά και να πάει ο εσωτερικός τουρισμός, δεν σωρίζει την κατάσταση ο εσωτερικός τουρισμός. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, δεν συγκρινόμαστε με τίποτα με τα εκατομμύρια των Άγγλων και των Γερμανών και την αγοραστική δυνάμη που έχουν αυτοί οι προορισμοί. Ακούω κάποιες θεωρίες ότι να φέρουμε κόσμο στο Ισραήλ, να φέρουμε. Ναι, επί της ουσίας όμως, ποια είναι αυτή η αγοραστική δυνάμη που έχει το Ισραήλ, είναι 4 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια αυτή είναι το κόσμο. Οπότε δεν μπορεί να συζητηθεί με τις παραδοσιακές αγορές που έχουμε την Αγγλία και την Γερμανία που μιλάμε για εκατομμύρια επισκεπτών. Συνεπώς, καλός είναι ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά καλό θα ήταν να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές μας αγορές και θεωρώ ότι η μοναδική λύση επιβίωσης, γιατί δεν μιλάμε για κέρδος, δεν μιλάμε για κερδοφόρας εδώ, μιλάμε για break-even, είναι να επεκτείνουμε στο τέλος της σεζόν, όπου θα έχουν αλλάξει τα γενικά κριτήριά μας, θα έχουμε εμβολιαστεί περισσότερο και τον Οκτώβριο να έχουμε περισσότερο κόσμο, όπως το καταφέραμε και πέρσι. Πέρσι είχαμε ένα αρκετά καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με την αγγλική αγορά. Το ξεχνάμε αυτό που ναι. είχαμε συνεννοήσει στην κυπριακή οικονομία. Έλα, Σοφία. Αν τον Οκτώβριο τώρα κάνει κακό καιρό, δεν θα κοπεί γρήγορα η σεζόν. Δηλαδή, αυτό που ρωτάμε είναι πόσο θα εξαρτηθούν. Είναι πολλοί παράγοντες. Είναι πολλοί παράγοντες. Το ζήτημα της επέκτασης τουριστικής περίοδου. Είναι πολλοί παράγοντες, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν θέλουμε μόνο εμείς τον τουρισμό, τον θέλουμε και μεγάλη πλούρια περίοδος που είναι ξένα από τα συμφέροντα. Μην μου πείτε ότι το ίδιο του δεν θέλει να δουλεύει τον Οκτώβριο. Οπότε είναι win-win situation αν δεν δουλεύει τον Οκτώβριο. Σωστά. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για εκείνους. Άρα, εμείς όλο αυτό το διάστημα, κύριε Αντιδήμαρχε, θα συνεχίσουμε λοιπόν την διαφημιστική μας προβολή και μέσω των social media και των υπόλοιπων τρόπων που επιλέξατε όλο αυτό το διάστημα. Επιλέξαμε social media, επιλέξαμε φιλοξενία δημοσιογράφων, επιλέξαμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες σε σχέση με την απόδοση που έχουν στην κυπριακή οικονομία έχουν πολύ μικρό κόστος. Θεωρούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την αίτηση του ΕΟΤ για την πλάνα τουριστικής προβολής, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε δυναμικά και έχουμε και μια συνεχιζόμενη δράση που θεωρούμε ότι αυτή την εβδομάδα από τον προηγούμενο έτος είχαμε διάφορα προβλήματα, γραφειοκρατικά, καταγγελίες κτλ. Το ΕΟΤ θα έχουν ξεπεράσει αυτά και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε δυναμικά την προβολή στα social media και φυσικά μετά από διαβούλευση με τους φορείς να δούμε πώς θα βγούμε στην αγορά, πώς θα στοχεύσουμε. Όμως για μένα το νούμερο ένα, το πιο σημαντικό από όλα, αυτή τη στιγμή στην πυραμίδα των αναγκών που επισκέπτουμε,
Είναι η υγειονομική ασφάλεια. Έτσι. Είναι η εικόνα μας. Οπότε, για να μην λέμε ότι όλα αυτά τη διαφήμιση, την προβολή, ο Δήμος έχει χρέος αυτή τη στιγμή να ενημερώσει τους πολίτες του να προχωρήσουν στους εμβολιασμούς, να έχουν την αίσθηση της ατομικής ευθύνης, έτσι ώστε να έχουμε μια ποσοστή εικόνα στο εξωτερικό. Αυτό είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Όσο marketing να κάνουμε, όσο διαφήμιση να κάνουμε. Έχετε δίκιο. Αν δεν είμαστε εντάξει ως εικόνα, ως προορισμοί, συνολικά ως χώρα και μετά επιμέρους σε κάθε περιοχή, ό,τι και να κάνεις, ως εκατομμύρια να το πω πολύ απλά και να διαθέσεις, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει γιατί τίποτα. Το πρώτο πράγμα που ζητάει ο επισκέπτης είναι ασφάλεια. Και θα ήθελα να παρακαλέσω σε όλους, καλό θα ήταν να μην διαδίδουμε καταστροφολογίες, καλό θα ήταν να διεξαρτηθούμε ότι τα καλά νέα στον τουρισμό διαδίδονται πολύ πιο εύκολα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το Σάμινα που δούλεψε είχε γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, διότι χάθηκαν κάποιες ζωές. Κανένας όμως δεν είχε πει τότε ότι η ελληνική αυτοπλοεία είναι γνωστή παγκόσμια. Όλοι είπαν για το ατύχημα. Το ίδιο συνέβη και με τον National Express όταν εκτοπιάστηκε ένα τρένο στην Αγγλία και ούτω καθεξής. Οπότε όταν προσπαθούμε να χτίσουμε ένα όνομα και κουραζόμαστε, είτε γιατί προσπαθούμε να καθαρίσουμε την πόλη, είτε γιατί προσπαθούμε να αξιολογηθούμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ή ο χώρο ανάπτυξη, ένα πρόγραμμα που τρέχει τώρα για να πιστοποιηθούμε από αυτόν τον οργανισμό για πρώτη φορά. Εμείς και η Κρήτη στην Ελλάδα για πρώτη φορά, μετά την Κροατία, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα όνομα, ας μην χαλάει με καταστροφολογία και με ειδήσεις που πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη, χωρίς πραγματικό λόγο. Χωρίς πραγματικό λόγο. Αυτό που λέτε είναι η ουσία. Χωρίς πραγματικό λόγο, πολλές φορές δημιουργούνται εντυπώσεις που πολύ δύσκολα μετά μπορείς να τις μαζέψεις. Όχι. Ακριβώς. Μια φωτογραφία με τα σκουπίδια ακόμα υπάρχει στα social media για την Κέρκυρα. Αυτό για να το βγάλουμε από πάνω μας έχουν περάσει 2 χρόνια. Ακόμα μας λοιπόν η μεγάλη τώρα περίπτωση να λύσαμε το πρόβλημα και ένα πίστευτο. 2 χρόνια μετά. Δύο χρόνια μετά. Οπότε καλό θα ήταν, επειδή επαναλαμβάνω τα κατάλληλα συνήθως διαδίδονται πολύ πιο εύκολα τα καλά, να μην καταστροφολογούμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί εμείς ζούμε από το νησί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς έχουμε άμεσο συγχώρημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και είναι δεδομένο ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έρχεται στη συνέχεια το όνος τον είπε ο Ισάκο Καρυπίδης, αυτό το οποίο μόλις ανέφερε ο κύριος Βαρούχας. Δηλαδή τι, ότι πέραν των άλλων ζητημάτων, ευπρεπισμών, απορριμμάτων, οδικού δικτύου, το ζήτημα του εμβολιασμού και της εικόνας που παρουσιάζει η χώρα και η Κέρκυρα είναι σημαντικό. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Η γειτονική μας Ιταλία, η οποία πλέον μας βλέπει ανταγωνιστικά, προφανώς, έχει ζητήσει τη συνδρομή του ναυτικού, η κυβέρνηση και του στρατού για να εμβολιάσει τον κόσμο γρήγορα. Με συγχωρείτε. Γιατί υπάρχει και κάποιοι που φοβούνται, λέει, το AstraZeneca στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, λέει, χωρίς ραντεβού θα πάει ο στρατός και το ναυτικό και θα τους εμβολιάσουν επί τόπου και τα 50 νησιά. Το θέμα είναι ότι και η κυβέρνηση αυξάνει ρυθμούς στο ζήτημα των εμβολίων. Και ανοίγοντας νέα εμβολιαστικά κέντρα και με το μονοδοσικό του Τζόνσον. Το νοσοκομείο έχει πολλές εμβολιαστικές γραμμές. Λειτουργούν τα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα. Το θέμα είναι, Σοφία, να αντιληφθούμε οι πολίτες τη σπουδαιότητα του εμβολίου. Όχι μόνο για να έρθουν οι τουρίστες, για να μην το δούμε και έτσι και πούνε κάποιοι ότι έλεος πια με τον τουρισμό. Είναι ζήτημα υγειονομικό. Υγειονομικό. Πρέπει να αντιληφθούμε το τι λένε οι γιατροί, ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που μολύνονται. Αλλά αν είναι εμβολιασμένοι, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά, να εισαχθούν στο νοσοκομείο, να έχουν επιπλοκές. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λένε οι γιατροί. Και, εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουμε τελικά. Για όλα τα άλλα νοσήματα, ακούμε το γιατρό με ευλάβεια ότι θα μας προτείνει. Στο θέμα του κορονοϊού, έχουμε γίνει όλοι ειδικοί όμως. Έχουμε και τη δική μας απόφαση στο τέλος. Είναι και το κομμάτι των συνωμοσιολόγων. Εγώ θα τα δεχτώ όλα. Τι εννοώ? Το να θέλει κάποιος να ενημερωθεί, το να φοβάται, το να θέλει να διαβάσει όλες τις απόψεις. Για μένα αυτό είναι θεμητό. Αλλά ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όταν έχουμε ένα οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υγείας, πάμε στο γιατρό και με ευλάβεια ακολουθούμε την αγωγή που θα πει ο γιατρός. 1, 2, 3. Στο ζήτημα του κορονοϊού δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πάμε, ενημερωνόμαστε, αλλά στο τέλος κάνει ο καθένας
ό,τι του πει το κεφάλι του. Υπάρχει μία άρνηση. Υπάρχουν και κάποια μια μερίδα ανθρώπων που επηρεάζουν τους άλλους αρνητικά, ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία. Κάτι πράγματα που δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πλέον είναι επικίνδυνο να λέγεται. Ακριβώς. Και όσοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει, όχι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, ας κάνουν μια βόλτα στα μεγάλα νοσοκομεία. Για μένα ήταν συγκλονιστική η συνέντευξη του κ. Γρηγοράκου, ο οποίος νόσησε, διασωληνώθηκε, πέρασε 2 μήνες στη μονάδα ενδυτικής θεραπείας και αυτά τα οποία περιέγραψε ήταν συγκλονιστικά. Δηλαδή, ό,τι και να θες να πρεσβεύεις, όταν ακούς έναν άνθρωπο που το βίωσε και δεν έχει λόγο να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που έζησε ο ίδιος, ή άλλο. Γιατί δεν ακούμε ούτε τις περιγραφές των γιατρών και των νοσηλευτών από τις μονάδες ενδυτικής θεραπείας, ούτε την κραυγή αγωνίας. Τίποτα. Εικόνες από όλο τον κόσμο, στους δέχτες μας, εικόνες μέσα στα νοσοκομεία. Ναι. Να μην μιλήσω για την Ινδία, ούτε για τον Μπέργαμο πέρσι, ούτε τίποτα. Ούτε καν. Να δούμε καλές ειδήσεις. Να πάμε μέχρι τη Μάρινα το Γουβιό, να δούμε τι μας είπε ο διευθυντής ο κ. Καραμπάτσος για το πότε ανοίγει η Μάρινα και πόσο καλά πιστεύουμε ότι θα πάει χρονιά. Αισιόδοξα φαίνεται πως είναι τα μηνύματα για τον θαλάσσιο τουρισμό τη φετινή σεζόν, καθώς συζήτηση για την Μαρίνα των Γουβιών είναι μεγάλη, όπως δηλώνει ο διευθυντής της Κώστας Καραμπάτσος μιλώντας στο Start. Ωστόσο, μπορεί το χρονικό διάστημα του τουρισμού να προσδιορίζεται στις 15 Μαΐου, όμως και για την Μαρίνα των Γουβιών, όπως και για τα ξενοδοχεία, η περίοδος στην οποία αναμένεται να έρθει το πρώτο τουριστικό κύμα. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι από όταν μας αφήσουν να έρθουν τα σκάφη, γιατί υπάρχει ακόμα η σχετική απαγόρευση, τα πράγματα θα είναι καλά για τη Μαρίνα μας και γενικότερα για το θαλάσσιο τουρισμό του τόπου μας. Υπάρχει αρκετή ζήτηση από πολλά σκάφη να κατεβούν να έρθουν κοντά μας και πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή σεζόν. Μηνύματα έχουμε και εμείς για τη Μαρίνα μας και γενικότερα για την κίνηση του θαλασσίου τουρισμού, ότι θα ανοίξουμε από τα τέλη Μαΐου, αλλά ουσιαστικά από τον Ιούνιο και μετά θα υπάρχει μια κίνηση έτσι ουσιαστική γενικότερα στο Ιόνιο και ελπίζουμε να προληθευτούμε σε αυτό, να μην πάμε πιο μετά. Με τις εικόνες συνοστισμού και την επιδημιολογική εικόνα της Κέρκυρας, ο διευθυντής Μάνος των Γουβιών τονίζει πως ήδη κάτι τέτοιο γίνεται εύκολα γνωστό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κέρκυρα θα αποτελέσει έναν ασφαλή υγειονομικά προορισμό, προκειμένου να μην έχουμε πτώση της ζήτησης όταν έρθουν οι πρώτοι τουρίστες στη χώρα μας. Μια ανησυχητική εικόνα που μαθαίνεται πολύ γρήγορα σε όλα τα μέρη του κόσμου και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανησυχία. Θεωρούμε ότι το ξεπεράσουμε γρήγορα, ότι δεν θα συνεχιστούν αυτά τα κρούσματα να είναι σε αυτόν τον αριθμό από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να μην έχουμε να μην έχουμε καμία πτώση, να μην έχουμε ακυρώσεις, να μην έχουμε τέτοια αρνητικά φαινόμενα που είναι απευθέα για όλους. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει η αγωνία το να μην υπάρξουν ακυρώσεις και όλα αυτά βέβαια θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Μπορεί να είναι κουραστικό να το λέμε συνεχώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Προετοιμάζονται τώρα τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις, τα μαγαζιά να ανοίξουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τουλάχιστον να κινηθούμε λίγο καλύτερα από την περσινή χρονιά. Δεν πάμε να συγκριθούμε με τις προ-κορονοϊού εποχές. Όχι, τώρα πλέον το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Θα περάσει πολύ χρόνο για να φτάσουμε. Δυστυχώς. Σε αυτά τα επίπεδα. Θετική είδηση είναι και ότι η ΤΟΥ Γερμανίας θα ξεκινήσει τα πακέτα διακοπών Μάιο, 14 μάλιστα την ημέρα που και εμείς ως χώρα προγραμματίζουμε την έναρξη. Είναι σημαντικό και αυτό. Δεν λέω ότι θα έρθουν ορδές τουριστών, ξαφνικά θα αλλάξει εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα αρχίσει να κινείται. Έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλές πτήσεις και όχι μόνο από την ΤΟΥ και από άλλες γερμανικές εταιρείες. Μας έχουν μια μεγάλη προτίμηση φέτος για κάποιο λόγο. Ζυρίχη, Ελβετία, δηλαδή μιλάμε και για ακριβά πορτοφόλια, έτσι. Και είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Βαρούχας, ότι και οι αεροπορικές εταιρείες επιθυμούν να πάει η σεζόν και μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί είναι win-win. Δηλαδή και εμείς θα κερδίσουμε ως προορισμός και εκείνοι θα έχουν πτυτικό έργο, άρα θα έχουν έσοδα. Οι περισσότερες πτήσεις τελειώνουν κάπου 20 με 23 Οκτωβρίου, έχω να σου πω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να κάνουμε το σταυρό μας, να έχουμε καλό καιρό, που είναι και το μεγάλη ατραξιόν για να έρθει ο τουρίστας εδώ. Εντάξει, νομίζω βέβαια ότι αγαπάνε Ελλάδα όπως και να έχει. Ναι, μεν ήλιος και θάλασσα, αλλά είναι και άλλα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την εικόνα που κάνει μοναδική τη χώρα. Για να ευλογήσω και λίγο, η αλήθεια είναι τον τόπο μας
Και όχι άδικα. Το πράσινο, τα περιπατητικά μονοπάτια, ο πολιτισμός μας. Περιβάλλον. Και είναι πολλά. Πάλι εκεί που είπε ο κύριος Βαρούχας, να είναι καθαρά, να είναι ευπρεπισμένα, να σεβόμαστε το περιβάλλον. Εντάξει. Στο μονοπάτι τώρα να είναι ματερία. Πολλά φέτος. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλά τα στοιχήματα που έχουμε βάλει. Δεν ξέρω. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Θα διδαχτούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, και μακάρι να έχουμε διδαχθεί από την προηγούμενη χρονιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την TUI Γερμανίας. Πάμε. Τα επιβεβαιωμένα αεροπορικά εισιτήρια από Βρετανία για Ελλάδα στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 12% σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της κορυφαίας εταιρείας ερευνών Forward Geese που αποκαλύπτει το χρήμα και τουρισμός μαζί με κάποια σημαντικά μέσα παγκοσμίως, όπως την έρευνα η Ελλάδα εμφανίζεται στην κορυφή των προτιμήσεων των Βρετανών τουριστών. Σύμφωνα με τη Forward Geese, της οποίας το σλόγγαν είναι No Who's Traveling Where and When, η τελευταία έρευνα της Vaccination Reviving International Travel, η οποία παρουσιάζει τα πιο ενημερωμένα και ολοκληρωμένα διαθέσιμα δεδομένα για την καταπολέμηση του κορονοϊού μάχης, αποκαλύπτει ότι οι εμβολιασμοί φαίνεται να αποτελούν το κλειδί για την αναβίωση των διεθνών ταξιδιών, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο προορισμοί, η Ελλάδα και η Ισλανδία, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι θα καλωσορίσουν τους εμβολιασμένους επισκέπτες αυτό το καλοκαίρι, έχουν δει τις εισερχόμενες κρατήσεις πτήσεων να αυξάνονται δραστικά από τη στιγμή των ανακοινώσεών τους. Τρεις αγορές προέλευσης, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκστρατείες εμβολιασμού εξελίσσονται ιδιαίτερα θετικά, έχουν δει τις εξερχόμενες κρατήσεις πτήσεων να αυξάνονται πιο απότομα από ό,τι αλλού. Η Ελλάδα, της οποίας η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, έχει οδηγήσει τις εξελίξεις, ανακοινώνοντας ότι θα καλωσορίσει τους επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, έχουν αρνητικό τεστ COVID-19 ή έχουν αναρρώσει από την ασθένεια. Αυτή η δημόσια θέση ανταμείφθηκε σε κρατήσεις πτήσεων από μεγάλες εξερχόμενες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο δημοφιλών προορισμών για Βρετανούς ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι, τόσο πολύ που τα επιβεβαιωμένα εισιτήρια για ταξίδια μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου βρίσκονται επί του παρόντος 12% πιο ψηλά από την αντίστοιχη χρονική στιγμή του 2019. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανάλυση των πιο αθεκτικών προορισμών στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι αποκαλύπτει ότι 7 από τους 10 κορυφαίους προορισμούς πόλεις είναι ελληνικές και το νησί της Μυκόνου να ηγείται της λίστας, με τις καλοκαιρινές κρατήσεις να ανέρχονται σήμερα στο 54,9% του αντίστοιχου σημείου πριν την πανδημία. Ακολουθεί το ισπανικό νησί Ίμπιζα, όπου οι κρατήσεις ανέρχονται στο 49,2%. Οι επόμενοι 8 προορισμοί κατά σειρά ανθεκτικότητας είναι τα Χανιά με 48,9%, η Θήρα με 48,1%, η Κέρκυρα με 47,5%, η Θεσσαλονίκη με 43,7%, η Πάλμα ντε Μαγιόρκα με 41,2%, το Ηράκλειο με 36,6%, η Αθήνα με 33,2% και Φαρό 32,8%. Ο συσχετισμός μεταξύ των ποσοστών εμβολιασμού και των εξερχομένων ταξιδίων είναι ισχυρός, καθώς οι καταναλωτές που εμβολιάζονται κερδίζουν εμπιστοσύνη. Οι κρατήσεις προς Ευρώπη από το Ισραήλ, που έχει εμβολιάσει πάνω από το 60% του πληθυσμού του επί του παρόντος, βρίσκονται στο 63% των επιπέδων του 2019, και οι κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει εμβολιάσει πάνω από το 52%, είναι στο 32% των επιπέδων του 2019. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το μέτρο σύγκρισης, αλλά οι ελπίδες όλες είναι να πάμε καλύτερα. Και για να πάμε καλύτερα, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Τα λένε οι ειδικοί, δεν τα λέμε εμείς. Εμείς απλά εδώ μεταφέρουμε όλες αυτές τις απόψεις. Συνεχώς παίρνω μηνύματα από τους οθονούς και υπάρχει ανησυχία, αντιλαμβάνομαι απόλυτα την ανησυχία. Θα έρθει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, μάλλον την Τετάρτη από ό,τι με ενημερώνουν. Άλλωστε, αυτό που λένε πάλι οι ειδικοί είναι ότι χρειάζονται κάποιες μέρες για να εξελιχθεί αν κάποιος είναι θετικός ή όλη η κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί εγώ σήμερα να κάνω τεστ και να είμαι αρνητική και να κάνω μετά από 3 μέρες. Θέλει και με κάποια συμπτώματα που μπορεί να έχω και να βρεθώ θετική. Θέλω να πω ότι αντιλαμβάνομαι το φόβο και την αγωνία και την ανησυχία, όμως χρειάζονται κάποιες μέρες μέχρι να μπορεί τουλάχιστον το τεστ να έχει αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έτσι. Αύριο το πρωί, Δημοτικό Θέατρο 11 με 1, το κλιμάκιο από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ θα κάνει rapid test, ειδικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές που κάνετε το self-test και ενδεχομένως υπάρχει κάποιο ζήτημα και πρέπει να κάνετε δεύτερο rapid. 11 με 1 αύριο το πρωί, Κυριακή, στο Δημοτικό Θέατρο. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε την εκπαίδευση στο προσκήνιο. Δευτέρα ανοίγουν όλα. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, self-test. Εκεί να δούμε. Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.
Επιστρέψαμε, υπάρχει θέμα, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start. Σοφία Καρύδη στο στούντιο απόψε και πάμε στην εκπαίδευση. Γιατί μετά από αρκετό διάστημα θα ξαναβρεθούν τα παιδιά στα σχολιά τους, με τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους, τους καθηγητές. Γιατί νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια πλέον από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν διαζώσεις. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, κυρίως για τα παιδιά. Να σταθούμε στην πρωτοβάθμια όμως. Ναι. Και πάμε στον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, ο κύριος Χρήστος Άνθης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Άνθη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Αληθώς. Όλα έτοιμα για τη Δευτέρα το πρωί? Όλα έτοιμα, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει. Πάντως όλα έτοιμα. Να ξέρετε ότι έχουμε και την προηγούμενη πείρα εμείς από, από τα lockdown και από το κλείσιμο των σχολείων. Το άνοιξε, κλείσε. Ναι. Και έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Έχουμε προετοιμαστεί. Mm-hmm. Θέλω όμως να πω ορισμένα πράγματα. Παρακαλώ. Επαφίεται πάντοτε στην ατομική ευθύνη των πολιτών, μανάδων και πατεράδων. Τι εννοείτε? Ας πω. Με σχολαστικότητα και με επιμέλεια πρέπει να κάνουμε τα self-test. Ούτως ώστε τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα έρθουν τα παιδιά στο σχολείο, να έχουν γίνει τα self-test και να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί πλέον έχει περάσει σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες ο ιός και είναι ασυμπτωματικός. Δεν χρειάζεται να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα ή κερκυραίοι. Αναφέρεστε στις εικόνες των τελευταίων ημερών, προφανώς. Όχι. Οι εικόνες των τελευταίων ημερών θυμίζουν την κόλαση του Δάντη. Ενδεχομένως θα θυμίσουν. Ευελπιστώ να μην είναι έτσι. Όλοι μας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ναι. Κάλιο γαϊδουρόδαινε παρά γαϊδουρογύρευε, λέει μια παροιμία. Θα ήταν προτιμότερο να είχαμε λιγότερες φανφάρες. Γιατί τώρα κάθε πρωί περιμένουμε να ακούσουμε τα μαντάτα, πόσα είναι τα... Οι νέες μολύνσεις, τα κρούσματα. Οι νέες μολύνσεις. Εντάξει, ούτως ή άλλως είχαμε έτσι μια έγνοια καθημερινά, τώρα είναι λίγο πιο έντονη, τώρα, λοιπόν, θα έλεγα. Είναι λίγο πιο έντονη. Ναι. Και εγώ που σας μιλάω, έχω κουραστεί. Όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει κουραστεί. Έτσι. Έχω κουραστεί και έχω βαρεθεί. Και έχω και πολλά ερωτηματικά. Δεν είμαι, ξέρετε, φαν της μιας ή της άλλης αντίληψης. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, στην Αθηνά και Χειρακίνη, τι να κάνουμε? Μόνο την ιατρική επιστήμη έχουμε. Αυτό μας λέει και αυτό κάνουμε. Τώρα, αναφερθήκατε στην ατομική ευθύνη και τα self-test αφορούν και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εννοείται. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και γονείς που δεν επιθυμούν να κάνουν τα παιδιά τους self-test. Είχα. Μπορεί να υπάρχουν και εκπαιδευτικοί όμως, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν self-test. Να σου πω κάτι, κυρία Λέλα, θα σου πω κάτι. Οι αντιλήψεις είναι σεβαστές, mm-hmm. οι προσωπικές αντιλήψεις. Όταν όμως οι προσωπικές αντιλήψεις έχουν και προσωπικό αντίκτυπο. Έχετε όταν δίκιο. Οι προσωπικές αντιλήψεις δεν έχουν προσωπικό αντίκτυπο, αλλά έχουν να κάνουν με τη ζωή τη δική σας, τη δική μου και όλων των υπολείπων και την κοινωνική ύπαρξη, mm-hmm. τότε καλό πράγμα είναι να προσαρμοζόμαστε. Δεν ζούμε σε κοινωνίες survivor, όπως μας δείχνουν στις τηλεοράσεις, στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Ζούμε σε συγκροτημένες κοινωνίες κατά ομάδες, οι οποίες κοινωνίες και κατά Αριστοτέλη θα πρέπει να έχουν και να διέπονται από ορισμένες αρχές. Όλοι έχουμε τις ενστάσεις μας και τις διαφορετικές αντιλήψεις μας. Βεβαίως, από τον τελευταίο πολίτη αυτού του νησιού μέχρι τον πρώτο πολίτη, mm-hmm. άντρα ή γυναίκα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κυρία Λέλα, ότι οι προσωπικές αντιλήψεις μηδενίζουν τις αντιλήψεις των άλλων. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Σε έναν πόλεμο θέλεις μια κυβέρνηση. Σε έναν πόλεμο θέλεις κάποιον να σου δίνει διαταγές και να εκτελείς και να έχει την ευθύνη των διαταγών.
Να υπενθυμίσουμε είναι ότι πόλεμος. Είναι πόλεμος, υγειονομικός πόλεμος. Να υπενθυμίσουμε ότι οι παιδιά τα οποία δεν θα φέρουν τη βεβαίωση στο σχολείο ότι έκαναν το self-test και είναι αρνητικό, δεν θα μπορούν να μπουν στις τάξεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ότι όσο δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Δεν άλλαξε τίποτε. Δεν, ούτε, να σου πω κάτι, ούτε απειλή είναι αυτό το πράγμα. Ούτε, οδηγία είναι, ενημέρωση. Ούτε σημείο αντιπαράθεσης. Με τον καλύτερο τρόπο θα εξηγήσουμε ότι δεν γίνεται να παραμείνει σχολείο. Τώρα να μας πείτε λίγο τι γίνεται και με τους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον να μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κοιτάξτε, εγώ έχω κατηγορηθεί πολλές φορές για πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό γιατί. Γιατί στην προσπάθειά μου για τον τόπο μου τον οποίο αγαπάω και να τιμήσω την ιδιότητα του δασκάλου που τη σπούδασα και μου την απέδωσε η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος, κάνω πράγματα ενδεχομένως παραπέντε, όχι και 25. Όπως είχα κάνει και τα rapid test τότε και βρέθηκαν μετά να μου πούνε ότι ξέρετε κάτι, πήρανε τηλέφωνο και φωνάζαν από το Υπουργείο και γράφανε αερολογίες. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Άνθη? Ξέρουνε. Αερολογίες. Γιατί για κάποιον χτυπάει καμπάνα, πώς αντιλαμβάνεσαι, Σοφία. Ναι. Όποιος τα ακούει, ξέρει πολύ καλά. Ναι. Αερολογίες. Του ναντίον είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος ξύπνησε λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι λέω? Ότι είμαστε σε εγρήγορση. Δεν είναι δουλειά ενός ανδρός. Είναι δουλειά των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σύνολο της εκπαίδευσης και του περιφερειακού διευθυντή της εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά και του διευθυντή της Θεσσαλονίκης. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ακριβώς. Άλλος κάθεται στις δάφνες του και άλλος τρέχει. Λοιπόν, διευθυντές σχολικών μονάδων, προϊστάμενες νηπιαγωγείων, διεύθυνση πρωτοβάθμιας, γραφείο COVID, γραφείο self-test, όλοι επιποδός. Ναι. Να βοηθήσουμε. Όχι, ξέρετε κάτι, να κάνουμε χρέη πρετοριανών. Να βοηθήσουμε τα σχολεία, να επαναλάβω, πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Παράκληση σε όλους τους Κερκυραίους να βοηθήσουν. Γιατί είναι πολλαπλά και πολύ δυσάρεστα τα προβλήματα που θα προκύψουν στα παιδιά μας από την αποχή τους από τα σχολεία και την κοινωνία του σχολείου από ό,τι έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός. Είναι λοιπόν παράκληση. Αυτό το έχουν καταλάβει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι προϊστάμενες των νηπιαγωγείων και οι σύλλογοι διδασκόντων και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Θα βάλουμε πλάτη. Υποσχόμαστε στην κερκυραϊκή κοινωνία και στους γονείς που γνωρίζουμε ότι οι Κερκυραίοι τι αγώνα κάνουν. Γιατί ξέρουν ότι έχει πολλαπλά ωφέλη το νησί να παραμείνει υγειονομικά καθαρό. Εμείς λοιπόν ως δάσκαλοι το αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια των Κερκυραίων. Όχι με λόγια, με έργα, όπου πολλές φορές, ξέρετε, παρεξηγούνται. Ή και ο Μιλόν κατηγορείται πολλές φορές σε τρίτο πρόσωπο γιατί ασχολείται πολύ. Θα μπορούσε να ασχοληθεί λιγότερο. Θα μπορούσε να μην ασχοληθεί και καθόλου. Μα συγγνώμη, ο καθένας όμως έχει κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες ευθύνες. Να το παίζει διευθυντάρα. Δεν είναι, θα βρουν άλλον, όχι μέναν όμως. Μάλιστα. Άρα, όταν με το καλό αποφασίσουν, ναι, ας βρουν κάποιον άλλον. Εγώ δεν μπορώ να το παίζω. Θέλω να είμαι πρωτίστως πολίτης Κερκυραίος, δάσκαλος και ακολούθως διευθυντής. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα... Για να τα αποδεικνύω. Τη Δευτέρα λοιπόν να πάνε όλα καλά και οι μαθητές με self-test και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις τάξεις τους και ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα. Ελπίζω, αν και έχουμε μηνύματα και προσπαθούμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων,
θα έχουμε, έχουμε περιοχές στην Κέρκυρα πλέον όπου έχουν διαπιστωθεί κρούσματα. Εκεί θα έχουμε επαυξημένη επιτήρηση. Μάλιστα. Εκεί έχουμε δώσει εντολές και έχουμε μιλήσει με τους διευθυντές μας, οι οποίοι δίνουν τη μάχη τους και τον αγώνα τους. Α, δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη ΆΜΚΑ. Ωραία, θα βρεθεί τρόπος. Mm-hmm. Θα το πληρώσουμε ακόμα και από την τσέπη μας το self-test. Προκειμένου να γίνουν όλα όπως πρέπει. Θα γίνει. Ναι. Θα γίνει. Και λοιπόν, οι διευθυντές των σχολείων έχουν φροντίσει να προμηθευτούν. Όπου αυτό έπρεπε να το, έχει κάνει, να το έχουν κάνει οι Δήμοι. Να έχουν δώσει τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να έχουν 10 self-test τα οποία θα μπορέσουν να είναι σε περίπτωση που υπάρξει σε περίπτωση ανάγκη, κάτι γίνει. Ναι. Γίνει κάτι. Κάποιος ισχυριστεί ότι δεν το έκανε. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η διευθύντρια του σχολικού κέντρου, 300 τόσα παιδιά των Παξών, ναι, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα ΆΜΚΑ των παιδιών. Βρήκε τρόπο. Μάλιστα. Και θα σου πω ποιον τρόπο. Προμηθεύτηκε το κέντρο υγείας των Παξών πάρα πολλά self-test. Τα παιδιά θα έρθουν στο σχολείο όλα, αλλά θα έχουν κάνει πρώτα το τεστ. Μάλιστα. Το self-test. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλή εξέλιξη. Θα είμαστε σε επικοινωνία και τη Δευτέρα, κυρία Άνθη. Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά. Ό,τι ώρα θέλετε. Να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Είμαστε αποφασισμένοι, σας επαναλαμβάνω, ναι, θα δώσουμε τον αγώνα μας όλοι μαζί. Έχουμε μιλήσει με τους διευθυντές. Εγώ, ξέρετε, έχω μια καρμική σχέση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τις προϊστάμενες των νηπιαγωγείων. Αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης. Πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δίνω αγώνα για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτοί είναι οι πολεμιστές. Εμείς είμαστε στα μετόπιστε. Βοηθάμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά και να ξαναπώ ότι είμαστε εδώ για όλους τους γονείς, ό,τι τους χρειαστεί και ό,τι απορία έχουν. Σημαντικό να ξέρουν οι γονείς ότι υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους ακούσουν και να υποστηρίξουν το όποιο πρόβλημα. Ό,τι ώρα θέλουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Άνθη. Ό,τι ώρα θέλουν. 24 ώρες το 24ωρο, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή τους. Και τα ξέρουν και μπορούν να τα βρουν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είναι σαφές ότι υπάρχουν ενδιασμοί και φόβοι σε περιοχές που ούτως ή άλλως καταγράφεται αυτό το διάστημα των τελευταίων ημερών ένα κλίμα αρνητικό λόγω των κρουσμάτων που εντοπίζονται στις περιοχές. Να περάσουμε σε μια αρνητική είδηση, δυστυχώς. Βγάλαμε τον διοικητή του νοσοκομείου και είχαμε ενημέρωση 8:30. Ναι. Μισή ώρα πριν από τώρα, δηλαδή γύρω στις 10:15, μία συμπολίτησά μας, η οποία νοσηλεύονταν στην μονάδα λοιμόξεων, ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου, με κορονοϊό, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, έχασε αυτή τη μάχη. Η κατάσταση της υγείας της ήταν επιβαρημένη και παρά τις προσπάθειες και των γιατρών και της ίδιας, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είναι ειδήσεις που απέφχομαι να λέμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι αριθμοί. Είναι συνάνθρωποι μας. Είτε σε τοπικό, είτε σε πανελλαδικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για θανάτους, διασωληνωμένους, ανθρώπους που δίνουν μάχη, δεν είναι απλά νούμερα. Είναι άνθρωποι. Και κανείς μας δεν νιώθει καλά όταν υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Άρα, προσοχή πολύ. Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις και η επανέναρξη των σχολείων, Σοφία, να γίνει όπως προβλέπει η διαδικασία. Τι σημαίνει διαφωνώ? Βρες άλλο τρόπο να ελεγχθεί το παιδί ότι είναι καλά, ότι δεν είναι ασυμπτωματικό. Αν εγώ δεν θέλω να ελεγχθεί το παιδί μου και υποθέσουμε ότι το παιδί μου μπορεί να είναι ασυμπτωματικό, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει να το στείλω σε ένα σχολείο με 200 άλλα παιδιά. Δηλαδή άλλες 200 οικογένειες σύν τους εκπαιδευτικούς. Πόσα άτομα θα βάλω σε κίνδυνο? Μια υγειονομική βόμβα στο σχολείο, μια υπερδιασπορά. Αυτό θα γίνει. Σε κανέναν μας δεν αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Όχι. Ούτε τα self-test, ούτε η επιβολή
περιορισμών. Γίνεται την τάδε ώρα, φορά τη μάσκα, κρατά απόσταση. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς χαρούμενος. Και προφανώς είμαστε όλοι κουρασμένοι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Κουρασμένοι και εμείς. Το λέμε καθημερινά αυτό. Τώρα, η Ένωση Γονέων λέει ότι τα σχολεία θα μπορούσαν να έχουν παραμείνει ανοιχτά όλο αυτό το διάστημα. Γιατί είχαν πει από την αρχή οι γονείς ότι μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα και όχι μόνο βέβαια το άνοιγμα από τα παράθυρα. Πάμε να δούμε τι είπε ο κ. Πελάης με αφορμή την επανέναρξη των σχολείων όλων των βαθμίδων τη Δευτέρα. Η αντίστροφη μέτρηση και τα μαναλειτουργία όλων των βαθμίδων των σχολείων έχει ξεκινήσει. Γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία θα ανοίξουν ξανά τις 10 Μαΐου για να αποδεχθούν τους μαθητές με ειδικά μέτρα προκειμένου να μην ενισχυθεί η διάσπορα του κορονοϊού. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας είναι όλα τα σχολεία να επαναλειτουργήσουν από την Δευτέρα διαζώσεις με το όπλο των self-test. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κέρκυρας, Γιάννης Πελάης, αναφέρει πως τα σχολεία θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει ακόμα και πιο νωρίς, αρκεί να υπάρχουν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Θέση επανειλημμένα σαν Ένωση Γονέων ότι τα σχολεία θα μπορούσαν να ήταν ανοιχτά και να λειτουργούσαν κανονικά, εάν υπήρχαν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Να είναι τα τμήματα όλοι γομελοί, δηλαδή να μην ξεπερνούν τα 15 άτομα, να υπάρχει δηλαδή μια άνεση έτσι ώστε να μην γίνεται διασπορά. Αν υπήρχε το σωστό τεστ, η καθαριότητα να είναι πραγματικά πολύ πιο έντονη από ότι σε συνθήκες κανονικές, να υπάρχουν ο σωστός εμβολιασμός στο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και σε όλους όπου συμμετέχουν και εν πάση περιπτώσει μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι μέσα στη λογική των υγειονομικών πρωτοκόλων. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα υπήρχαν θέματα. Βλέπουμε δειλά-δειλά ότι από τα αιτήματα τα οποία εδώ και καιρό έχουμε θέσει αυτή τη στιγμή, δίχως να θεωρούμε ότι αυτό έχει υλοποιηθεί, υπάρχει το self-test και αυτό με την όποια αποτελεσματικότητα την οποία το διακρίνει. Και λέω πάντα αυτά που λένε και οι ειδικοί, έτσι, και τίποτα παραπάνω. Όμως, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να δούμε πώς μέσα στα σχολεία θα μπορούν να δημιουργηθούν αίθουσες ή με ποιο τρόπο θα μπορούν να εξασφαλίσουμε χώρους έτσι ώστε τα παιδιά να βρίσκονται σε τμήματα ολιγομελή. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού για να μπορούμε να καλύψουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί η σχολική σεζόν το πολύ σε ένα μήνα περίπου τελειώνει. Σε ένα μήνα λέω από την έναρξη. Έρχεται η νέα σχολική σεζόν το Σεπτέμβρη. Θα έχουμε τα ίδια πάλι. Ας το καταλάβουν αυτό οι αρμόδιοι, να έρθουν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσουν αυτά τα οποία χρειάζονται έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πελάης. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με την διάθεση των self-test στην εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές, ναι. Όπως είναι. Μέρες θα πηγαίνουμε, μήπως στα φροντιστήρια. Για πες μας. Δευτέρα και Τετάρτη. Μόνο Δευτέρα και Τετάρτη. Για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ναι. Όπως, κάτσε να το διαβάσω λίγο να το δούμε. Όπως ενημέρωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, από την Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση δύο self-test μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αντιθέτως, οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν δύο self-test από την 5η 13 Μαΐου μέχρι και Τετάρτη 19 Μαΐου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία, αν πάμε άλλες μέρες, άλλες ημερομηνίες, δεν θα μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Ουσιαστικά γίνεται για την αποσυμφόρηση των φαρμακείων. Ωραία, άρα λοιπόν, μιλώντας για την εκπαίδευση, για να μην μπερδευτούμε, μαθητές και εκπαιδευτικοί Δευτέρα με Τετάρτη. Ναι. Μετά δεν εξυπηρετείται κάποιος. Άρα δύο self-test, πάρτε τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τελειώνουμε. Απλά τα πράγματα. Σε περίπτωση λέει, που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες ημερομηνίες, δεν θα είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν. Και αυτό προφανώς γιατί έχουν μπει και άλλες διαδικασίες και από τον ιδιωτικό τομέα άλλες κατηγορίες. Οπότε πρέπει να μπουν σε είναι σειρά, και άλλοι κλάδοι και πρέπει να μπουν όλοι σε σειρά. Μα δεν θα μπορέσουν και τα φαρμακεία να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, τι να γίνει τώρα με τα self-test. Εντάξει. Άλλη μία δοκιμασία. Θα το περάσουμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι μπορούμε. Μακάρι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, νομίζω.
Θέλει θέληση να υπάρχει και θέληση να βγούμε και από όλη αυτή την κατάσταση. Και υπομονή, υπομονή, γιατί δεν έχουμε τελειώσει, γιατί μπορεί να είναι καλύτερες καιρικές συνθήκες, να λένε όλοι οι ειδικοί ότι τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει μια πτωτική καμπύλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο κορονοϊός ως διαμαγείας, γιατί αν εξαφανίζονταν δεν θα επέστρεφε κιόλας. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα χρειάζεται υπομονή, προσοχή, κατανόηση, ψυχραιμία. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Η ψυχραιμία. Και έλεγχος. Το κράτος χορηγεί δωρεάν τα self-test για την εκπαίδευση. Εάν όμως κάποιος θέλει να ελεγχθεί και δεν χορηγείται δωρεάν από το κράτος, μπορεί να πληρώσει ένα self-test. Δεν είναι μεγάλο ποσό. Απλά τώρα δεν το λέω γιατί μην θεωρείτε ότι κάνουμε και διαφήμιση στα self-test. Ναι. Δεν έχουμε καμία σχέση με την εταιρεία. Αλλά αν θέλεις να νιώθεις ότι όλα είναι καλά, ή πας στα κλιμάκια των κινητών μονάδων και ελέγχεσαι, που είναι το πιο εύκολο, ή μπορείς να προμηθευτείς από φαρμακείες self-test, είτε ειρηνικό, είτε μεσάλιο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και απλό είναι και το self-test να το κάνεις. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, όλη αυτή η φασαρία που γίνεται. Διαδικασία, ειδικά από τους γονείς. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, Σοφία, εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε εδώ. Να ευχαριστήσουμε όμως και τους τηλεθεατές μας, κυρίες και κύριοι, από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα για τη δική σας ενημέρωση. Ευχές ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.